Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στα άκρα στη δημόσια τηλεόραση, όπου απόψε φιλοξενείται ο ψυχίατρος κύριος Δημήτρης Καραγιάννης. Καλώς ήρθατε και πάλι. Καλώς σας βρήκα και εδώ νιώθω οικία και. Και εμείς, παλιός γνώριμος της εκπομπής. Σκεφτόμουν, κύριε Καραγιάννη, ότι έχουμε κάνει κάθε εκπομπή και βιβλίο σας. Κάθε βιβλίο σας και εκπομπή. Είμαστε λοιπόν εδώ τώρα με το τελευταίο βιβλίο σας, Αναχείρας. Αλλάζει ο άνθρωπος, με ερωτηματικό, από τις εκδόσεις Αρμός. Διαβάζω από το Οπισθόφυλλο. Οι άνθρωποι, αν αφαιθούν στο μοιραίο, δεν αλλάζουν επειδή ο καιρός περνάει. Απλώς η φθορά τους αλλοιώνει και γερνούν και πεθαίνουν μέσα στην παραίτηση. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αν αφαιθούν στο μοιραίο επειδή ερωτεύτηκαν. Θα ξενερώσουν μετά από την πρώτη απογοήτευση. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αν αφαιθούν στο μοιραίο επειδή άλλαξε η οικονομική τους περιουσία. Θα γίνουν απλώς χειρότεροι. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αν αφαιθούν στο μοιραίο επειδή το βιογραφικό τους θα γεμίζει με πολλούς ακαδημαϊκούς τίτλους. Η ζωή τους θα είναι άδεια. Οι άνθρωποι αλλάζουν αν αποσιωπητικά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω γαλουχηθεί με ιδέες όπως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Και διάφορες παροιμίες, πρώτα βγαίνει η ψυχή, και μετά το χούι, τα γράφετε ούτως ή άλλως αυτά και στο βιβλίο σας. Οπότε, καταρχάς, θέλω να ξεκινήσουμε με το ερώτημα, γιατί οφείλουμε να αλλάζουμε, κύριε Καραγιάννη, και αυτή η αλλαγή, τι αλλαγή πρέπει να είναι, γιατί σε κάποια πράγματα πρέπει να έχουμε σταθερές στη ζωή μας, έτσι. Και βέβαια. Για πείτε μας. Πρώτα απ' όλα να δούμε ότι παραδοσιακά, δεν είναι μόνο που εσείς γαλουχηθήκατε με αυτές τις απόψεις, είναι που παραδοσιακά η άποψη ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν ήταν δοσμένη. Γιατί ζούσανε σε ένα κλειστό περιβάλλον, σε ένα κλειστό πλαίσιο, που τα πράγματα επαναλαμβανόντουσαν, που οι παλιοί ξέρανε κάποια πράγματα που μέσα στο διάβα του χρόνου είχαν επιβεβαιωθεί και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση οι άνθρωποι είχαν τους ρόλους τους, τους τρόπους τους και τις σταθερές τους. Δεν είχαν ερεθίσματα εξωτερικά και οι ρυθμοί ήταν τέτοιοι που οι αλλαγές γινόντουσαν με πολύ πολύ αργό ρυθμό. Μάλιστα. Χρειαζόντουσαν συγκλονιστικά γεγονότα να συμβούν ώστε να γίνει κάποια αλλαγή. Όταν φτάνουμε στο σήμερα δεν μπαίνει το ερώτημα απλώς αν επιβάλλεται να αλλάξουμε, αλλά μπαίνει το ερώτημα, μπορώ να μην αλλάζω καθώς η ζωή μου προχωράει, μπορώ να μην αλλάζω και να κρατήσω τα παιδικά μου παπούτσια των 2-3 χρονών όταν είμαι ενήλικος. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί οι απόψεις μου, γιατί η στάση μου, γιατί η ταυτότητά μου, γιατί ο τρόπος με τον οποίο υπάρχω θα πρέπει να μένει ο ίδιος. Όταν σήμερα συντελούνται συνταρακτικές αλλαγές. Η ζωή τρέχει λιγιωδώς. Μπορείς να μείνεις στο παρελθόν και απλώς να λες για τα παλιά καλά χρόνια. Τότε δεν πετιέσαι απ' έξω. Και τότε, αν δεν αλλάζουμε δημιουργικά, μας αλλάζει ο χρόνος με τη φθορά. Θα αλλάξουμε ούτως ή άλλως. Αλλά θα αλλάξουμε είτε δημιουργικά προς τα πάνω, είτε θα βουλιάζουμε μέσα στη φθορά και πτωτικά. Θα είμαστε ήδη γέροι. Ναι. Ξέρετε, κάθε φορά που μιλάμε για αλλαγή και για τις δυσκολίες που έχει αυτή η αλλαγή, δεν θυμάμαι που το είχα διαβάσει, αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η εικόνα, η οποία είναι η εξής. Μου έρχεται αυτή η εικόνα στο μυαλό. Η αλλαγή είναι σαν να είμαστε σε μια παραλία που δεν είναι πάρα πολύ καθαρή. Η ομπρέλα κάτω από την οποία καθόμαστε είναι τρύπια, η θάλασσα έχει σκουπίδια και γνωρίζουμε ότι απέναντι υπάρχει μια θαυμάσια παραλία, ήσυχη, ενώ αυτή στην οποία είμαστε είναι πολύ θορυβώδης. Τα νερά είναι καθαρά, οι ομπρέλες που έχει εκεί είναι σκιερές. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτή την παραλία πρέπει να κολυμπήσουμε. Και διαρκώς αναβάλουμε αυτή την κολύμβηση η οποία θα μας πάει απέναντι στο καλύτερο. Είναι μια ωραία εικόνα, ναι. Μια ωραία μεταφορά. Για εσείς ως ψυχίατρος, πείτε μας, γιατί αυτό που κατά ξέρουμε, βάση τα λέτε όλα αυτά στο βιβλίο σας. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι πραγματικά οι νέοι ψάχνουν να βρουν ευκαιρία να ξεσηκωθούν, να φύγουν, να βρουν εκεί που δεν υπάρχει δρόμος, εκεί που υπάρχει μόνο μονοπάτι, να κατέβουν στην ερημική παραλία
που θα μπορούν να τη ευχαριστηθούν, γιατί δεν θα είναι απλώς κάποιες καλύτερες συνθήκες, αλλά θα μπορούν να τους δώσει διαφορετικά βιώματα. Να. Θα μπορέσουν να ζήσουν την παρέα τους, τη σχέση τους, τη μοναδικότητα του χώρου. Άρα, αν κανείς έχει να κάνει αυτή την μετακόμιση, τον απαιτητικό δρόμο από το βόλεμά του, από τη συνήθειά του στο διαφορετικό, το ελκυστικό, πρέπει να έχει πρώτα απ' όλα την άποψη ότι υπάρχει κάτι καλύτερο, γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πάντοτε ότι υπάρχει μια καλύτερη λειτουργικότητα. Επίσης, έχουμε να δούμε ότι απαιτείται κάποιο κόστος ενεργειακό και μια αποσταθεροποίηση από το ήδη υπάρχουν στο να πάει σε μια διαφορετική κατάσταση. Αν το δούμε αυτό ακόμα και σε μια μετακόμιση που κάποιος αποφασίζει να πάει από ένα σπίτι που υπάρχει σε κάποιο καλύτερο, θα υπάρξει μια περίοδος αποσταθεροποίησης στην αρχή μέχρι να ετοιμάσει τα πράγματα για τη μετακόμιση και όταν θα πάει στην καινούργια κατάσταση θα είναι τα πράγματα μέσα στα κουτιά. Άρα αυτό που θα βιώνει στο μεσοδιάστημα, σε αυτή τη μεταβατική φάση, θα είναι μια χειρότερη κατάσταση, πιο απαιτητική από αυτή που ήταν πριν. Αλλά η πεποίθησή του ότι θέλω να ζήσω το καλύτερο, του επιτρέπει να μην νιώθει άσχημα σε αυτή τη μεταβατική φάση. Αλλά δίχως ενέργεια δεν υπάρχει το καλύτερο. Δίχως να περπατήσουμε από τη βρώμικη θάλασσα, την δοσμένη, σε εκεί που θέλουμε να κολυμπήσουμε, εκεί που ταιριάζει στη ψυχή μας, χρειάζεται και ενέργεια και χρειάζεται απόφαση. Να. Είπατε, οι νέοι άνθρωποι επιζητούν την αλλαγή. Γράφετε βέβαια μέσα στο βιβλίο σας δύο παραδείγματα έχω συγκρατήσει. Η φοιτήτρια αυτή, η οποία πέτυχε σε μια σχολή που δεν την ενδιέφερε, εργαζόταν ως σερβιτόρα, μετά ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, δεν ήθελε να δώσει πάλι εξετάσεις, επέλεξε να πάει σε μια ιδιωτική εύκολη σχολή. Σκεφτόταν μετά που θα δουλέψει, δεν είχε αναρωτηθεί ότι η αγορά εργασίας είναι προβληματική, σκεφτόταν μετά ότι θα πάει στο διαδίκτυο, αλλά και στο διαδίκτυο δεν την είχε προβληματίσει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλές αμοιβές. Και στο τέλος είπε: δεν θα ασχοληθώ με τίποτε, και γράφεται μέσα. Είναι ήδη γριά, πάρα πολύ γριά. Έχετε βέβαια, και ένα άλλο. Εδώ συκοφαντούμε τις γριές. Έχετε μέσα ένα άλλο. Όχι, έτσι όπως το λέτε, το γριά δεν εννοείται τις ηλικιωμένες, φαντάζομαι. Βέβαια. Και έχετε ένα άλλο παράδειγμα ενός ανθρώπου ηλικιωμένου, λοιπόν 80 ετών, ο οποίος έρχεται σε εσάς και σας ζητεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του λίγο πριν πεθάνει, γιατί έχει την ανάγκη να μιλάει καλύτερα στο γιο του. Και περιγράφεται μέσα μια σκηνή που μιλάτε μαζί, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο γιος του και αυτός ο γλυκύτατος άνθρωπος που μιλάει μαζί σας γίνεται ξαφνικά αυταρχικός. Ναι. Έχει συνέστηση του τι κάνει και μετά σας λέει: είδατε γιατρέ μου, αυτό θέλω να αλλάξω. Και είναι 80 ετών. Ναι, μου φέρατε στο νου αυτά τα παραδείγματα που είναι υπαρκτά και που είναι ζωντανά μέσα μου. Γιατί όταν ζεις με τους ανθρώπους ουσιαστικά μαζί του σχέση, δεν είναι περιστατικά απλώς που κάποια στιγμή συμβαίνουν, δεν είναι κάτι που σαν παρατηρητής είσαι απέναντί τους, αλλά μετέχεις μέσα στο βίωμά τους. Γίνεται αντιμεταβίβαση με έναν τρόπο. 1000%, η οποία όμως δεν είναι απαγορευτική. Όχι βέβαια. Είναι εκεί που μετέχεις στον άλλον που σε ενδιαφέρει. Βέβαια. Όταν βλέπεις λοιπόν αυτή την κοπελίτσα, η οποία ήθελε όσο δυνατόν λιγότερες απαιτήσεις. Αυρόχης πως είναι. Εντελώς. Και ήθελε να γίνει δημοσιογράφος, αλλά χωρίς να κάθεται να διαβάζει, να επεξεργάζεται, να δημιουργεί, αλλά θεωρούσε ότι αν θα πάρει το μικρόφωνο θα γυρνούσε στους δρόμους και θα έλεγε ό,τι ήθελε, σχόλιο, και θα της χαριζόταν όλο αυτό. Αυτό το χάρισμα, όταν το περιμένουμε, είναι μια βρεφική στάση που περιμένουμε από τους άλλους να μας φροντίσουν, αλλά που στο τέλος γινόμαστε οι ανήμποροι ηλικιωμένοι, οι οποίοι περιμένουν έτοιμα τα πράγματα γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Αυτό είναι που ο άλλος ο κύριος ήταν πετυχημένος στη ζωή του, αλλά κουβαλούσε πάρα πολλά δυναμικά από το παρελθόν του. Και αυτό που σκεφτόταν ήταν... Στην αρχή πήγα να τον διώξω, του έλεγα: μα τι θέλετε εσείς στην ηλικία σας να αλλάξετε, γιατί να αλλάξετε? Και αυτός επέμενε: όχι, θέλω να αλλάξω, θέλω να το δω αυτό. Και έτσι έκανε και το τηλέφωνο στο κινητό επίτηδες. Άλλαξε. Άλλαξε και μόνο στην απόφασή του ότι δεν θέλω να είμαι το δοσμένο. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινε ο πιο άνετος στο να μπορεί να εκφράζει όλα τα συναισθήματά του τα θετικά, αλλά σημαίνει ότι αν μη τι άλλο, περνούσε ένα φίλτρο αυτό που έβγαζε προς το παιδί του που πριν δεν το είχε.
Και κάποια στιγμή υπάρχει και μια συνέχεια σε αυτό το περιστατικό. Mm-hmm. Η κόρη του που ήταν στη θεραπεία λέει, άκουσα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τους πήρα στο τηλέφωνο και ήταν στα σκαλιά ενός κτηρίου και τρώγαν παγωτό. Τι ωραία. Αυτός ήταν ένας άψογος άνθρωπος που ποτέ δεν είχε χαλάσει το πρωτόκολλο. Ήταν πάντοτε άψογος και η κόρη του δεν πίστευε στα αυτιά της όταν άκουσε ότι κάθονται στα σκαλιά και τρώνε παγωτό με τη γυναίκα του. Να. Γράφετε, κύριε Καραγιάννη, γιατί σημασία έχει τι είναι αυτό που μας κινητοποιεί και τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να αλλάξουμε. Ένα από τα παραδείγματα που λέτε ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, να ξεκινήσουμε από το πρώτο, όταν μένει εγκλωβισμένος στο ρόλο που του έδωσαν και εκεί πάμε πάλι στην οικογένεια, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί οι ρόλοι δίνονται από την οικογένεια mm-hmm. και δίνονται πολύ νωρίς και απονέμονται σε κάθε παιδί τόσο νωρίς που αργότερα αυτό που σου λένε μέσα σε μια ψυχοθεραπεία που φέρνουν αναμνήσεις από το παρελθόν τους είναι ότι εγώ αυτό ήμουν πάντοτε. Μάλιστα. Ήμουνα ένα παιδί που δυσκόλευε τους γονείς. Ήμουνα μια συναισθαλμένη που δεν τολμούσα να μιλήσω. Αυτά τα λένε σαν να ήταν πάντοτε. Αλλά αν το προσέξουμε όταν είναι μικρά τα παιδιά και έχουμε το προνόμιο να δούμε την οικογένεια στο ξεκίνημά της, τότε θα δούμε ότι γίνεται απονομή ρόλων. Και αυτό που μας βγαίνει το αυθόρμητο, ο αυθόρμητος εαυτός μας δεν είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Είναι ο δοσμένος εαυτός. Αυτός που έρχεται από το παρελθόν, από το ρόλο μας. Δηλαδή, αν γίνει μια φασαρία, κάποιος θα πάει να πλακωθεί, κάποιος θα πάει να γίνει διαιτητής, κάποιος θα σηκωθεί να φύγει, mm-hmm. κάποιος θα πάει να καλοπιάσει το θύμα. Αυτό είναι ο ρόλος που είχε σαν παιδί στη διαμάχη του γονιού του, στην ένταση που θα υπήρχε ανάμεσα στα αδέρφια. Αυτό είναι ο αυθόρμητος παρορμητικός εαυτός μας. Mm-hmm. Όσο περνάει ο καιρός, τότε καλούμαστε, αν διαφοροποιηθούμε, αν υπερασπιστούμε την αλλαγή, τη δική μας, τότε να μην είμαστε ο δοσμένος ρόλος που ξεκινήσαμε, ο αυθόρμητος παρορμητικός εαυτός μας, αλλά ο αυθεντικός εαυτός μας. Ο αυθεντικός εαυτός μας είναι αυτός που έχει επεξεργαστεί τα στοιχεία της mm-hmm. ζωής του. Είναι αυτός που δεν έχει μείνει στα δοσμένα, αλλά έχει παλέψει να μην είναι μόνο ένας τρόπος με τον οποίο μπορεί να υπάρχει στη ζωή του. Ναι. Άρα οι γονείς εδώ πέρα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και το λέω γιατί εσείς είστε και παιδοψυχίατρος. Ναι. Διευθυντής και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Παιδιού, λοιπόν. Για πείτε μας τώρα, δημόσιο κέντρο, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, δηλαδή να μην λένε στο παιδί ότι είσαι απρόσεκτος, είσαι τεμπέλης, τεμπελιάζεις. Περιγράφεται μια άλλη ιστορία μέσα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε έναν εσωτερικό θυμό, ήταν μονίμως σε κατάσταση εσωτερικής εγρηγόρσεως με το θυμό του, αλλά δεν εκδηλωνόταν αυτό με κίνδυνο να αρρωστήσει, γιατί σε κάποια φάση που τσακωνόταν με τον αδελφό του που του έσπασε την μηχανή τη φωτογραφική, η μητέρα του τον επέκρινε φωνάζοντάς του «Φωνιά, δολοφόνε, θα τον σκοτώσεις». Και αυτό ναι. το πράγμα τον έκανε να είναι μονίμως συγκρατημένος. Και το συγκλονιστικό σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι δεν το είχε καθόλου σαν εμπειρία. Ναι. Το είχε ξεχάσει. Το θεωρούσε φυσιολογικό. Ενώ ήταν 17 χρονών, 18 όταν του συνέβη αυτό. Να τσακώνεται με τον μικρό του αδελφό. Με τον μικρό του αδελφό που του είχε πάρει τη μηχανή να την σπάσει, που την είχε μαζέψει και ήταν το αγαπημένο του ο θέμα ζωής, η φωτογραφία. Όταν λοιπόν έγινε αυτό, αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Έφυγε με τις ώρες. Ναι, ναι. Γύρισε, περιπλανήθηκε ώρες, το γράφετε. Γύρισε και ήταν πια άλλος άνθρωπος. Πυθύνει όργανο. Ναι. Πώς ήταν στο κουρδιστό πορτοκάλι mm-hmm, στη ταινία mm-hmm. του Κιούμπρικ. Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Που τη λοβοτομή με τη λοβοτομή. Mm-hmm. Είχε γίνει μια λοβοτομή από τη φράση της μητέρας του «Είσαι φωνιάς του αδελφού σου». «Δολοφόνε, θα τον σκοτώσεις». Ναι. Άρα εκείνη τη στιγμή αυτός γυρνάει και έχει κοπεί όλο το παρελθόν. Για να γλιτώσει από το ότι είμαι δολοφόνος, ξέχασε όλη την προηγούμενη ύπαρξη. Και χρειάστηκε να γίνει σκηνή με το παιδί του, αντίστοιχη, να το φωνάξει η γυναίκα του, γιατί δεν του βάζεις όρια. Και αυτός απάντησε μέσα στη θεραπεία, ήμασταν θεραπεία ζευγαριού, της λέει «Και τι θέλεις, να το σκοτώσω?» Και αυτό που είχε κάνει ο γιος του... Από το ένα άκρο στο άλλο. Ναι, του βγήκε ξαφνικά ότι αν θα αντιδρούσε, θα ήταν να σκοτώσει το παιδί του. Με τον ίδιο τρόπο που του είχε μπει για τον αδελφό του.
Και μπήκατε σε αυτό το ψυχικό λαγούμι πλέον, ναι, έτσι. Και αυτό είναι μια υπέροχη διαδικασία. Και εκεί λύνονται τα θέματα. Και τι εκεί... του είπατε, γιατί να τον σκοτώσεις προφανώς. Ε? Δηλαδή, είπε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή ήταν ένας τρομερό. Πολύ ήπιος άνθρωπος που για μια στιγμή αυτό που ήταν πρόσεξα ήταν σκοτίνιασε το βλέμμα του. Mm. Εκείνη την ώρα που είπε τι θες να το σκοτώσω, βγήκε ένα σκοτεινό βλέμμα που δεν ήταν το συνηθισμένο του μέσα σε αυτή την περίοδο που ήταν ένας ήπιος, πράος άνθρωπος. Εκεί ήταν το κλειδί για να μπορέσεις να ξεκλειδώσεις και να μπορεί, αν χρειάζεται, να θυμώσει. Να θυμώσει, αλλά να μην γίνει και κακό. Ναι. Έχετε και ένα άλλο περιστατικό κάποιου που επίσης ήταν οι άμυνες του, που σε ένα συνέδριο μιλούσατε για την δευτερογενή ενούρηση στα παιδιά και που παλαιότερα τι έκαναν, ας πούμε, στους ανθρώπους για να μην έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και που θεωρήθηκε σωστό από κάποιο δάσκαλο ότι εντάξει, το αντιμετωπίσαμε, άναψε μια φωτιά και του είπε θα καείς το συγκεκριμένο σημείο. Του είπε ακόμα χειρότερα. Ναι. Ήμασταν, εκπαίδευα εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα ψυχικής υγείας παιδιού και όταν τους έλεγα τα δυναμικά που υπάρχουν πίσω mm-hmm. από τις διάφορες καταστάσεις, π.χ. στην ενούρηση, mm-hmm. αυτός ο δάσκαλος είπε είσαστε υπερβολικοί εσείς, όλα ψυχικά δάσκαλος τα βλέπετε. Ναι, ναι, όλα υπερβολικά τα βλέπετε. Εμένα ο ξάδελφός μου που βρεχότανε τα βράδια, ο θείος ανέλαβε και του έβαλε μια φωτιά, τον κρέμασε από πάνω και του είπε αν ξαναβρεχτείς θα σου τα κάψω. Και μου λέει σταμάτησε αμέσως να βρέχεται. Βέβαια η ερώτηση επόμενη τι κάνει σήμερα ο ξάδελφός του ήταν ότι ήταν ιδιόρυθμος, μοναχικός τύπος στο περιθώριο. Δεν παντρεύτηκε, γιατί, δεν έκανε παιδιά. Γιατί εκείνη την ώρα δεν κόπηκαν μόνο το βρέξιμο, έγινε συνευνουχισμός γενικότερος αυτού του παιδιού. Άρα αντί να θεραπεύσουμε και να γίνει αφορμή το σύμπτωμα για να γίνει κάτι καλό, εκείνη την ώρα η αποκοπή του συμπτώματος έγινε αιτία για πολύ περισσότερα κακά. Να, τι εγκλήματα έχουν γίνει εντός εισαγωγικών ερήμην μας. Ναι. Ερήμην των ανθρώπων που τα προκάλεσαν και ερήμην των γονέων. Να τολμήσω όμως να πω και γιατί... κάτι. Βεβαίως. Έχουν γίνει πραγματικά εγκλήματα εις βάρος μας, ερήμην μας, αλλά έχουμε και πολλές ευεργεσίες. Να τολμήσουμε να το λέμε και αυτό, γιατί έχετε κινδυνεύουμε στις ψυχοθεραπείες και αυτά να έχουμε ναι. μόνο γκρίνια. Mm-hmm. Έχουμε, ευεργεσίες. Για πείτε για τις ευεργεσίες. Έχουμε δεχτεί φανερές και αφανείς ευεργεσίες mm-hmm. μέσα στη ζωή μας, οι οποίες συμβαίνουν για να υπάρχουμε εμείς σήμερα. Κάποιος μας έχει αγαπήσει. Ένα βλέμμα τουλάχιστον έχουμε έχετε δεχτεί δίκιο. Αγάπης. Μπορεί χίλια ανάποδα να έχουμε δεχτεί, αλλά έχουμε δεχτεί και ένα βλέμμα αγάπης, μια στιγμή αγάπης, ανεξάρτητα από ποιον. Έχετε δίκιο και είναι πολύ ωραίο να τα συνειδητοποιούμε. Μιλάτε για ένα βλέμμα αγάπης μέσα στο βιβλίο σας, το οποίο ρούφηξα στην κυριολεξία. Έχετε γράψει πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία περιστατικά. Με ένα παιδί το οποίο ξάφριζε στα διαλύματα τις τσάντες των συμμαθητών του. Και κάποια στιγμή μια καινούρια δασκάλα, γιατί υπήρχαν πολλά κρούσματα κλοπής, θέλετε να μας διηγηθείτε αυτή την ιστορία. Ναι, αυτή πρέπει να ομολογήσω ότι μου την είπανε, δεν είναι δική μου, mm-hmm. αλλά την κράτησε γιατί είναι ακριβώς μέσα σε αυτό που κουβεντιάζουμε. Mm-hmm. Αυτό το άκουσα από ένα σεβαστό ακαδημαϊκό δάσκαλο. Έγινε μια έρευνα πώς αλλάζουν οι βαθμοί από τη μία τάξη στην άλλη και τι οι παράγοντες υφίστανται mm-hmm. πέρα από την αλλαγή των βαθμών. Άρα ποιοι λόγοι επηρεάζουν τη σχολική επίδοση. Mm-hmm. Και τους παραξένεψε ότι ένα περιστατικό που στην Δευτέρα Γυμνασίου ήταν με 11,5 και στην Τρίτη Γυμνασίου πήγε στο 17,5. Ναι, ναι. Και αυτό ήταν κάτι που δεν είναι συνηθισμένο. Και το έψαξαν τι συνέβαινε και εκεί βρήκανε το περιστατικό που αναφέρατε, ότι γινόντουσαν κλοπές στο σχολείο, μια καθηγήτρια μένει μέσα στη τάξη αντί να πάει στο γραφείο των καθηγητών να ξεκουραστεί, να κάνει ένα τσιγάρο, να καθίσει. Ενδιαφέρθηκε να δει τι γίνεται και είδε τον μαθητή να κλέβει. Και του είπε... Εγώ θα ξεχάσω αυτό που έγινε, εσύ να το θυμάσαι όμως και να το αξιοποιήσεις. Και τον κοίταξε, όχι απορριπτικά, αλλά με ένα βλέμμα εμπιστοσύνης ότι μπορείς να το κάνεις. Αυτό το βλέμμα είναι που μπόρεσε και τον τροφοδότησε και τον αξιοποίησε το παιδί έτσι ώστε να προχωρήσει. Να. Τώρα, είχαμε μείνει στο πότε δεν αλλάζει ο άνθρωπος και αναφερθήκατε όταν μένουμε εγκλωβισμένοι στο ρόλο μας. Ένα θέμα που ισχύει εδώ στην Ελλάδα και το βλέπουμε και
το έχουμε πληρώσει, επιτρέψτε μου, ακριβά, είναι όταν επικρατούν οι μύθοι ότι έτσι είναι τα πράγματα, κυρίως εδώ. Και υπάρχει αυτό που στα νέα ελληνικά το λέμε ο χαδερφισμός. Ότι όχι, αδερφέ, τώρα τι θες να αλλάξεις, τι, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα. Ναι. Πώς αντιμετωπίζουμε, κύριε Καραγιάννη, αυτή την αντίληψη? Δεν το αντιμετωπίζουμε. Πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό. Mm. Εδώ σηκώνουμε η επιστήμη, η ψυχιατρική, ναι, σηκώνει εντελώς, τα χέρια ψηλά. Εντελώς. Εξάλλου υπάρχει και το ανέκδοτο που λέει πόσοι ψυχοθεραπευτές χρειάζονται για να αλλάξουν μια λάμπα. Για πείτε μας. Ένας ήταν ένα θελκή λάμπα. Οπότε, με τον ίδιο τρόπο. Οπότε, έχουμε να δούμε ότι αν ο άλλος δεν θέλει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Είτε είναι και τον φέρνουν σηκωτό σε θεραπεία, είτε είναι δικός μας άνθρωπος και πάμε να τον αλλάξουμε. Αν αυτός δεν θέλει να αλλάξει, δεν θα αλλάξει. Είναι ουτοπία. Είναι ουτοπία. Να αλλάξει τον άλλον. Ναι. Πρέπει να το αποδεχτούμε και εκεί είναι που πολλοί άνθρωποι λένε δεν αλλάζει ο άνθρωπος και τώρα αναφέρουν για τους άλλους. Αυτός που λέει λοιπόν ότι άσε τα πράγματα έτσι να είναι, πηγαίνει και δεν αλλάζουν τα πράγματα, πηγαίνει σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Όποιος πει ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει, είναι σίγουρο ότι δεν θα αλλάξει ο ίδιος. Είναι σίγουρο ότι δεν μπορείς να τον αλλάξεις, γιατί το έχει προαποφασίσει και θα το οδηγήσει εκεί ώστε να αποδειχτεί ότι δεν αλλάζει. Άρα, προφανώς και απαιτείται αίτημα και συμμετοχή του οποιοδήποτε από εμάς, η ανάληψη της προσωπικής ευθύνης για να μπορέσει να γίνει η όποια αλλαγή. Ναι, το γράφετε αυτό γιατί λέτε ότι στο ερώτημα με τι υλικά κατασκευάζεται η αλλαγή και έχετε, για παράδειγμα, μια αποτυχία. Μια αποτυχία η οποία μπορεί να αποτελέσει όθηση, το έναυσμα για να δεις ότι πήρες τη ζωή σου λάθος. Μετά μπορεί να είναι η κινητήριος δύναμη της επιθυμίας. Έκοψε το κάπνισμα ένας φίλος σου, θες να το κόψεις και εσύ. Η δημιουργικότητα, το μεράκι, και εδώ θέλω να μας μιλήσετε και για το σεφ του Τζανίου. Ναι, δεν είναι από μόνη τους η αποτυχία που θα σε οδηγήσει στην αλλαγή. Είναι η επεξεργασία της αποτυχίας. Βεβαίως. Γιατί κάποιοι το βρίσκουν αφορμή για να βουλιάξουν. Πικρία. Πικρία και να μείνουν βουλιάζουν πάντοτε σε αυτό. Άρα είναι η επεξεργασία που το επιτρέπει αυτό. Και επίσης στην επιθυμία είναι πραγματικά. Όχι ο φθόνος. Όχι βέβαια, αλλά η ζήλια η καλή. Ναι. Αλίμονα δεν έχουμε να ζηλεύουμε όλοι από όλους. Η μίμηση. Αλίμονα, του καλού. Ναι, που μας κινητοποιεί ο άλλος. Πλατωνικός πολύ όρος, η μίμηση του καλού και του αγαθού. Δικό σας. Ναι, όχι δικό μου. Ναι, δεν το έχω άμεσα. Ναι, ακριβώς αυτό. Που αυτό σημαίνει ότι επιλέγοντας τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσομαι, επιτρέπω να προσλαμβάνω από αυτούς και κάτι θετικό. Άρα είναι πολύ σημαντικό με ποιον επιλέγεις να είσαι φίλο, σύντροφο, παρέα, συνεργάτη, που σου επιτρέπει να πας και πιο πέρα. Το μεράκι που είπατε. Η δασκάλα με τα ρώσικα που καταρχάς, πήγε στην τάξη. Καταρχάς, απ' έξω που μίλαγα με τους εικονολήπτες, καθώς περιμέναμε, μόλις ενώ ήταν κουρασμένοι από την προηγούμενη εκπομπή, όταν μπήκανε να μιλήσουν για αυτά που αγαπούσανε, και άρχισαν να μιλάνε το πώς επέλεξαν να γίνουν αυτοί οι εικονολήπτες, ξαφνικά βγήκε ένα μεράκι, ζωντάνεψαν και είχαν να λένε όλοι μαζί πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Χαίρομαι αυτούς τους τεχνίτες, τους απλούς ανθρώπους που ξέρουν να αγαπάνε το αντικείμενό τους και να το αναδεικνύουν. Το ίδιο πράγμα είχα συναντήσει σε αυτή την περίφημη εκδοχή του Σεφ Τζανίου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος, μάγειρας, δημόσιος υπάλληλος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ως γνωστόν, τα φαγητά των νοσοκομείων είναι από αυτά που σου επιτρέπουν να κάνεις διέτα γιατί δεν τρώγονται. Τα ανάλατα, τα λάδατα, και αυτός βρέθηκε να είναι και να σκεφτεί ότι στο παιδοψυχιατρικό τμήμα του Τζανίου υπήρχαν παιδιά, φυσιολογικά, είχαν μπει για άλλους λόγους και γιατί να τρώνε απλώς το φιδέ. Φιδέ σούπα, κοτόπουλο. Και ανάλατα. Ναι, και ναι, χωρίς με φιδέ. Και να μην μπορέσει να τους φτιάξει μια πίτσα. Στο σπίτι του κιόλας, είπατε ότι την έφτιαξε, ναι, και την πήγε. Ναι, γιατί δεν υπήρχαν τα υλικά και φούρνοι μέσα στο Τζάνιο. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά νιώθει, όπως το είπε ο ίδιος, σαν να είναι σεφ σε πεντάστερο ξενοδοχείο, είναι πραγματικά από αυτούς τους ανθρώπους που χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Χρωστάμε ευγνωμοσύνη. Μα οι ευεργεσίες που λέγατε. Ναι. Γιατί συμφέρει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, τα μάτια μας, να προσλαμβάνουμε τέτοια στοιχεία. Αυτός ο άνθρωπος μας κάνει καλό.
αυτός ο άνθρωπος δεν βοηθάει μόνο τα παιδιά ή τους ανθρώπους που νοσηλεύονται στο τζάνιο. Αυτός ο άνθρωπος μας λέει ότι και μέσα στο δημόσιο, όπου είναι ο καθένας μας, μπορεί να παράγει και κάτι καλό που να ξεφύγει μόνο από το καθήκον του, αλλά να παράγει, να δημιουργήσει, να μην είναι μόνο το καθήκον, μόνο η δουλειά, μόνο η καθημερινότητα, μόνο η ρουτίνα, αλλά να βάλει την έκπληξη. Και τότε, ενώ το κάνει υποτίθεται για τα παιδιά, για τους άλλους, την ουσία κερδίζει ο ίδιος. Βέβαια. Γιατί είναι ζωντανός. Να, έτσι είναι. Και η δασκάλα, επιμένω σε αυτά τα παραδείγματα, ναι, γιατί θεωρώ ότι αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Γι' αυτό και θέλω να αναφέρεστε, ναι, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ναι, ναι, ανθρώπων και όχι θεωρητικά. Η δασκάλα που, η νέα δασκάλα που πηγαίνει στο σχολείο και που έχει μάθει ότι τα παιδιά κυρίως είναι από τη Ρωσία, είναι παιδιά δηλαδή αλλοδαπών που δεν ενδιαφέρονται για να μάθουν ελληνικά. Είναι δασκάλα, mm-hmm, και μπαίνει σε ένα τμήμα στον Ασπρόπυργο που είναι 15χρονοι μαθητές από τη Ρωσία. Δεν ξέρουν καθόλου ελληνικά. Μπαίνει να τους μιλήσει. Και αυτοί τη σχολιάζουν στα ρώσικα και γελάνε μαζί της και αυτή δεν μπορεί να καταλάβει και τι γίνεται. Όταν προσπαθεί να τους συναντήσει και να τους βάλει στο μάθημα, δεν βρίσκει καμία ανταπόκριση. Αντί λοιπόν να τα βάλει με τη μοίρα της, αντί να αρχίσει να βρίζει τους αλλοδαπούς, τους ξένους, τα παιδιά που δεν θέλουν τη διοίκηση και οτιδήποτε άλλο, αποφασίζει αυτή να είναι ζωντανή. Και τι κάνει? Αρχίζει να μαθαίνει αυτή η ρώσικα. Και καθώς αρχίζει να μαθαίνει ρώσικα, του ζητάει τη βοήθειά της για να τους μεταφράζουν κάποια πράγματα. Και εκεί, από απίθαρχους μαθητές, τους κάνει φιλότιμους καθηγητές. Τους κάνει να θέλουν να σχετιστούν. Γιατί εκείνη την ώρα η γλώσσα που ήθελε να τους μάθει δεν ήταν κάποιοι ήχοι, αλλά ήταν μια σχέση, μια επικοινωνία. Άρα, εκείνη την ώρα, αυτή η υπέροχη κοπέλα καταφέρνει, που ήταν νέα και δεν ήταν καθόλου έμπειρη τότε, καταφέρνει να πετύχει κάτι πάρα πολύ καλό και είχε να λέει για το πόσο ωραία παιδιά ήταν αυτά. Χαίρομαι τόσο πολύ που αναφερθήκατε σε αυτό το παράδειγμα. Γράφετε και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπλοκής απέναντι σε μία απόφασή μας, η οποία δεν είναι τόσο ευκρινής να αλλάξουμε, είναι η κρίση πανικού. Και θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, πώς δηλαδή μία κρίση πανικού μπορεί να εκφράζει τη σύγκρουση της επιθυμίας και της ευθύνης. Α, υπέροχα, το έχετε πάρει. Ακριβώς αυτό είναι. Καταρχάς να πούμε ότι οι διαταρχές πανικού είναι η μοντέρνα έτσι διαταρχή που υπάρχει σε πολύ μεγάλο εκτεταμένο βαθμό σήμερα στην εποχή μας. Όποιος το ζει πολύ εφιαλτικά. Το ζει ότι θα χάσει τον έλεγχο, ότι μπορεί να λιποθυμήσει, ότι μπορεί να πεθάνει, ότι μπορεί εκείνη την ώρα να ντροπιαστεί καθώς είναι μέσα σε ξένους ανθρώπους, σε mm-hmm. ξένο περιβάλλον, να είναι αβοήθητος, νιώθει πραγματικά πολύ συγκλονιστικά και απειλητικά για τη ζωή του, για την επάρκειά του. Αισθήματα. Ναι, και αυτό τους κάνει να βγάζουν χιλιάδες ηλεκτροκαρδιογραφήματα, τους βάζει να πηγαίνουν στους γιατρούς, να ελέγχονται. Και να ασθενούν εν τέλει κάποιοι. Βέβαια. Και αυτό εμποδίζει και την καθημερινότητά τους. Αρχίζουν να αναστέλουν κάποιες δραστηριότητες, να μην κυκλοφορήσουν άνετα μόνοι τους, αλλά να θέλουν κάποιο συνοδό. Άρα είναι μια πολύ εγκλωβιστική κατάσταση. Όμως, αν κανείς ξέρει να τη διαβάσει καλά, θα δει ότι αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν ότι φοβούνται και ότι δυσλειτουργούν, έχουν κάτι καταπληκτικό. Έχουν επιθυμία ζωής και έχουν και υπευθυνότητα απέναντι στην ίδια τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που ήταν κλεισμένοι στο χωριό, που δεν είχαν τίποτα άλλο ερέθισμα, που δεν θα ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό και ήταν κλεισμένοι μέσα στην καθημερινότητά τους, αυτοί δεν θα πάθαιναν ποτέ διαταραχή πανικού, γιατί ήταν εγκλωβισμένοι στα δοσμένα τους. Δεν υπήρχε κάτι καινούριο να μπουν. Mm-hmm. Όπως επίσης δεν παθαίνουν διαταραχή πανικού οι παρορμητικοί άνθρωποι, οι ανεύθυνοι. Παθαίνουν όλοι οι άλλοι γύρω τους που τους βλέπουν πόσες συνέπειες μπορεί να προκαλέσουν, mm-hmm. αλλά οι ίδιοι μπορεί να κάνουν οτιδήποτε παρακινδυνευμένο, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τι μπορεί να προκαλέσουν. Οι άνθρωποι που έχουν και την ευθύνη και την επιθυμία, είναι που βρίσκονται σε καταστάσεις που μοιάζουν εγκλωβιστικές και θέλουν να ξεφύγουν.
αλλά πάλι νιώθουν υπεύθυνα. Συμφέρει να το κάνω αυτό? Είμαι σε έναν γάμο, σε μια σχέση που δεν νιώθω καλά. Όμως το να φύγω είναι η λύση? Μήπως είναι απλώς να ξεφύγω? Εκεί είναι που χτυπιώνται. Και αυτό που γίνεται μέσα τους είναι όπως στα αυτοκίνητα οι καινούργιοι οδηγοί που δεν ξέρουν να κοντρολάρουν καλά το γκάζι και το φρένο. Εκεί είναι που τα πατάνε και τα δύο και χοροπηδάει το αυτοκίνητο. Είναι γνώση στο παλιά σε όσους οδηγούν. Αυτό λοιπόν είναι που παθαίνουν μέσα τους καθώς πατούν τον γκάζι της επιθυμίας, πατούν και το φρένο της ακινητοποίησης, μη κάνω κάτι λάθος, και αυτή η σύγκρουση τους κάνει μέσα τους να χοροπηδούν. Όταν μπορέσουν να το ακούσουν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, όχι σαν μια πάθηση, αλλά σαν κάτι, ένα θέμα που έχουν να επιλύσουν, άρα δεν είναι πια το πρόβλημα ο πανικός που θα συμβεί απ' έξω, αλλά είναι τα θέματα που αντιμετωπίζουν εκείνη την περίοδο, να δώσουν απάντηση, εκεί άρα το σύμπτωμα γίνεται αφορμή για να αντιμετωπίσουν και να αλλάξουν σημαντικά πράγματα της ζωής τους. Να πάρουν κάποιες αποφάσεις με τέτοιο τρόπο που θα ακούσουν και την επιθυμία τους, αλλά κάνοντας το υπεύθυνα. Ναι. Υπάρχει πάντως, κύριε Καραγιάννη, πάντοτε ένα πρόβλημα, μια δυσκολία, ένα εμπόδιο. Δύσκολα οι άνθρωποι παραδεχόμεθα τα λάθη μας. Ναι. Αυτό πώς το αντιμετωπίζουμε? Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να θέλουμε να αλλάξουμε, να καταλαβαίνουμε ότι είναι ζωτική σημασία αυτή η αλλαγή, αλλά να μην έχουμε αντιληφθεί ποιο είναι το λάθος μας, τι κάνουμε λάθος, πώς πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι, ξέρετε, κάποιοι φοβούνται ότι αν παραδεχτούν το λάθος τους, τότε θα σημαίνει από εκεί πέρα την υποχώρησή τους, θα σημαίνει την ενοχοποίησή τους. Άρα στον φόβο ότι θα ενοχοποιηθούν και θα φταίνε, τι κάνουνε? Καλύπτουν το λάθος τους, αρνούνται το λάθος τους, αλλά όποιος αρνείται, η άρνηση είναι σημαντικό στοιχείο για τη μη αλλαγή. Όποιος αρνείται να επεξεργαστεί, όποιος αρνείται να δει το λάθος του, δεν θα αλλάξει ποτέ. Πώς μπορεί να αλλάξει βλέποντας το λάθος του? Μόνο αν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να τον κοιτάξει, να έχει καλή σχέση μαζί του, να του το πει χωρίς να τον ενοχοποιήσει ή μέσα από την επανάληψη του λάθος του, πάλι και πάλι και θα πάλι. Θα του κοστίσει πολύ. Ναι, αλλά που έτσι κάποια στιγμή πιθανόν να πει δεν πάμε με αυτό το τρόπο μπροστά, έχουμε να σκεφτούμε με ποιο τρόπο θα πάμε. Ναι. Εμείς θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά τις διαφημίσεις, λέει ο σκηνοθέτης μας, κύριος Χρήστος Φασόης. Αλλάζει ο άνθρωπος? Ο ψυχίατρος, κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, μας απαντά. Επιστροφή αμέσως στα άκρα. Επιστροφή στα άκρα, φίλες και φίλοι, με τον ψυχίατρο κύριο Δημήτρη Καραγιάννη και το τελευταίο του βιβλίο «Αλλάζει ο άνθρωπος». Και ο κύριος Καραγιάννης μου εξομολογήθηκε κατά το διαφημιστικό διάλειμμα ότι 12 χρόνια κυοφορεί το θέμα αυτό, αν αλλάζουμε ή όχι. Θέλω να σταθούμε, γιατρέ μου, στην αποτυχία, δηλαδή στο φόβο της αποτυχίας. Έχετε ένα προσφυές παράδειγμα εδώ με το Διογέννη, θέλετε να μας πείτε? Ναι. Τον αρχαίο μας φιλόσοφο. Καταρχάς, δεν αποτυχάνει κανείς αν δεν ασχοληθεί με ένα αντικείμενο. Έτσι. Αν καθίσει ακίνητος, δεν θα αποτύχει ποτέ. Είναι κρίδα να αποτυχάνει. Αλλά τότε είναι ήδη χαμένος. Ναι, υπάρχει αυτή η ωραία ιστορία με το Διογέννη, η οποία είναι πολύ τρυφερή. Καθώς ο Διογέννης πήγαινε στα αγάλματα και ζητιάνευε. Και τον έβλεπαν οι άλλοι Αθηναίοι και τον είχαν βέβαια ότι είναι παράξενος, αλλά κάποια στιγμή τον ρώτησαν «Τι κάνεις εκεί και ζητάς από τα αγάλματα ελεημοσύνη?» και είπε «Μελετώ το αποτυχάνιν». Μπορούσε να δεχτεί την άρνηση του αγάλματος να προσφέρει, την προδιαγεγραμμένη κατάσταση. Την απόρριψη, τη σίγουρη. Αλλά έτσι μπορούσε να μην έχει φαντασιώσεις ότι θα είναι αποδεκτός από όλους. Άρα, ρίχνοντας τις μαγικές παντοδυναμίες, ότι μπορούμε σε όλους να αρέσουμε, όλοι να μας έχουν αποδεκτούς, όλοι να βλέπουν τις απόψεις μας σαν σωστές, εκεί γλίτωνε από αυτή την κατάσταση και του επέτρεπε μετά να αντιμετωπίσει και τους ανθρώπους καλά. Οι καλοί προπονητές των ομάδων, είτε στο μπάσκετ, είτε στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα ομαδικά αγωνίσματα, αλλά και στα ατομικά, ξέρουν να αξιοποιήσουν τις ήττες της ομάδας.
πολλές φορές λένε ότι από μια ήττα μπορεί να κερδίσεις περισσότερα πράγματα από όσα από μια νίκη. Γιατί μπορείς να καταλάβεις το σύστημα, τον τρόπο και άρα να γίνει αφορμή αυτό για να πας διαφορετικά. Και ο Ηλίτης δεν το γράφει πάρα πολύ ωραία. Νίκη, νίκη όπου έχω νικηθεί. Γράφεται μέσα για το θέμα της αλλαγής του άλλου. Κατά βάση αυτό είναι το θέμα της ουτοπίας να αλλάξει τον άλλον. Ένα ρητό του Βολτέρου. Ότι εάν σκεφτείς πόσες λίγες δυνατότητες έχεις να αλλάξεις εσύ ο ίδιος, τότε αυτές μηδενίζονται στην περίπτωση που θέλεις να αλλάξεις τον άλλον, ενώ ο ίδιος δεν το επιθυμεί. Ναι. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό ανάμεσα στα ζευγάρια. Δηλαδή, πολλές φορές παγιδεύονται οι άνθρωποι, είτε οι άνδρες είτε οι γυναίκες. Λένε, εγώ τον ερωτεύτηκα, την ερωτεύτηκα, δεν μου αρέσει τόσο πολύ αυτό, αλλά θα τον αλλάξω. Θα την αλλάξω. Μπορεί να αλλάξει ο άλλος, αλλά μέσα από την αγάπη. Έτσι γράφεται στο βιβλίο σας. Θέλετε να μας το εξηγήσετε? Μέσα στην προσπάθεια κανείς να φροντίσει τον άνθρωπο δίπλα του, είτε είναι το σύντροφό του είτε το παιδί του, προσπαθεί πολλές φορές όχι σε μόνο από την παραξενιά του, μόνο για να τον προσαρμόσει πάνω του, αλλά πολλές φορές σε καλά πράγματα, να του πει σταμάτα να καπνίζεις, διάβασε για να τελειώσεις κάποια στιγμή, αφού σου έχουν μείνει 3 μαθήματα όλα και όλα από τα 50 που είχες, διάβασε τα να τα τελειώσεις. Δηλαδή συμβουλές που μοιάζουν αυτονόητες. Και που πραγματικά εκεί αναρωτιόνται γιατί δεν αλλάζει. Γιατί κάθεσαι, παιδί μου, και είσαι μέσα στο ίντερνετ μέχρι τις 3 η ώρα το βράδυ και το πρωί δεν θα μπορεί να ξυπνήσεις, να πας στη δουλειά σου, να ασχοληθείς με κάτι άλλο. Είναι αυτονόητες καλές συμβουλές. Αλλά δεν έχουν αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί βλέπουμε στο τι πρέπει να αλλάξει ο άλλος επιφανειακά και δεν συνειδητοποιούμε το πόσα θέματα κρύβονται πίσω από αυτή την κατάσταση. Και ας πούμε στο να τελειώσει, είναι φοιτητής, είναι πολύ συνηθισμένο αυτό, ξέρετε, το τέλος της σχολής, της φοίτησης, να χρωστάνε 2-3 μαθήματα και να μην λένε να τα περάσουν. Και να τους λένε όλοι, αφού τα κατάφερες μέχρι εδώ, διάβασε λίγο, κάνε. Και δεν συνειδητοποιούν ότι πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται η αγωνία τους μην αφήσουν τους γονείς τους μετά που θα φύγουν. Η αγωνία τους μήπως από την επαρχιακή πόλη που είναι θα πρέπει να γυρίσουν πάλι στο σπίτι μέσα. Η αγωνία τους αν θα πρέπει να πάνε στο στρατό μετά και δεν έχουν λόγους να μην θέλουν να πάνε. Η αγωνία τους να τι θα γίνουν μετά στη δουλειά. Και άρα τώρα είμαι φοιτητής, μετά όμως θα είμαι άνεργος. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από κάτω που κρύβονται και άρα η συμβουλή δεν βοηθάει. Ίσα-ίσα που ενοχοποιεί. Και γι' αυτό όταν πας να αλλάξεις κάποιον χωρίς ο ίδιος να το ζητήσει, θυμώνει. Και είναι η καλή περίπτωση να θυμώσει και να σου φωνάξει, γιατί τότε θα σταματήσει να γίνεται αυτή η ανατροφοδοτούμενη ακινησία. Ενώ διαφορετικά, αν βουλιάξει και δεν σου θυμώσει, άφησέ με, παράτα με, τότε θα κλειστεί ακόμα πιο πολύ. Θα κλειστεί πιο πολύ μέσα στις ενοχές, θα τα βάζει με τον εαυτό του γιατί δεν τελειώνει και τότε η αλλαγή θα είναι ακόμα χειρότερη, θα είναι προς τα κάτω. Ναι, ναι. Να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την αλλαγή στη συμπεριφορά του συντρόφου, γιατί κάνετε μία διάκριση. Γράφετε ότι είναι δύσκολη η αλλαγή στα ζευγάρια σε μία εποχή που η ευχαρίστηση αποτελεί το μέτρο της ευτυχίας και υπάρχει θεμελιώδης διαφορά. Γράφετε ότι απέχουν έτη φωτός οι ελεύθερες σχέσεις από τις ελευθεριάζουσες. Ναι. Ελεύθερη σχέση είναι η δεσμευμένη σχέση. Ελεύθερη σχέση είναι αυτή που έχω επιλέξει να είμαι με κάποιον άνθρωπο, που θέλω να είμαι μαζί του γιατί κερδίζω από αυτόν. Γιατί νιώθω ότι είναι σημαντικός για τη ζωή μου. Άρα δεσμεύομαι σε αυτή τη σχέση, όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί είναι κέρδος για μένα, μου είναι σημαντικός. Δεν θα ήθελα να μην είμαι μαζί του. Κερδίζω με το να είμαι μαζί του. Αυτή είναι μια ελεύθερη σχέση. Η ελευθεριάζουσα είναι αυτή που υπάρχει σαν μοντέλο στον σημερινό δυτικό κόσμο, που έχει σαν σύνθημα ότι η ζωή, υπάρχει αυτή η πατάτα κυκλοφορεί ευγενώς, ότι η ζωή είναι στιγμές, κοίταξε να ζήσεις τις στιγμές, γιατί αλλιώς δεν θα ζήσεις και τίποτα. Αν όμως κυνηγάς μόνο τις στιγμές, καταναλώνεις στιγμές, ανθρώπους, καταστάσεις, σχέσεις,
τότε στην πρώτη δυσκολία, στην πρώτη αφορμή που κάπως θα σε δυσκολέψει, έχεις φύγει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν έρχομαι αντιμέτωπος με αυτό που με δυσκολεύει, άρα που αγγίζει κάτι προσωπικό μέσα μου, κάποια δυσκολία έχω για να δυσκολεύομαι τον άλλον σε αυτό το σημείο, κάτι και δικό μου αγγίζεται, θα αρνηθώ να το δω, άρα δεν θα αλλάξω ποτέ. Άρα σε μια σχέση που έχει βάθος χρόνου, που έχει επένδυση ζωής, ας είναι επαγγελματική σχέση. Σε αυτό που αγαπάω και υπερασπίζομαι μέσα στα χρόνια και ας με δυσκολεύει, αυτό με πηγαίνει πιο πέρα. Ενώ αν στην πρώτη δυσκολία το παρατάω, θα γίνω σαν την κοπελίτσα που λέγαμε πριν, που περιμένω να μου έρθουν μαγικά τα πράγματα. Όπως σε στέλνουν οι γονείς της, μάλλον. Έτσι ακριβώς. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Έτσι ακριβώς. Αλλά τι θα γίνει? Θα γίνει αυτό που γίνεται στον δυτικό κόσμο σήμερα. Έχουμε την υπαρξιακή κατάθλιψη σε επίπεδο πανδημίας. Όσοι κυνηγούσαν μόνο στιγμές της ζωής τους, δεν έχουν αποθηκεύσει τίποτα μέσα στη δεξαμενή της ψυχής τους, δεν έχουν μεταβολήσει τίποτα που να μπορεί να τους κρατήσει στις δύσκολες περιόδους και δεν έχουν κεφαλοποιήσει ό,τι έχουν παλέψει στη ζωή τους. Άρα είναι πολύ φτωχοί και άδειοι. Ναι. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατρέ μου, στο σημείο αυτό, είναι μια έτσι πολύ λεπτή διάκριση, μια εκλέπτυνση που κάνετε και λέτε ότι οι επικρίσεις πολλές φορές μας κρατάνε πίσω, γιατί ενώ έχουμε επιλέξει επιπόλαια τις σχέσεις μας και τους ανθρώπους, δεν αναλαμβάνουμε μετά την ευθύνη μας και το κόστος των πράξεών μας, αλλά ζητούμε εξηγήσεις από τους άλλους. Ναι. Αυτό είναι μια συνήθις τακτική των ανθρώπων στις σχέσεις. Ναι. Και γι' αυτό βρίσκουν κάποιους, φροντίζει κάθε κοπέλα να έχει μία φίλη που να της λέει μείνε με αυτή τη σχέση και μία άλλη φίλη που της λέει ότι πρέπει να φύγεις. Άρα, ό,τι και να κάνει, θα φταίει η φίλη που της έχει δώσει τη συμβουλή. Που της είπε μείνε και μετά θα φταίει που έμεινε ή που θα φύγει και μετά θα φταίει που έφυγε. Άρα φροντίζουμε να έχουμε πάντοτε δύο τέτοιους φίλους να χρησιμοποιούνται σαν άλοθη ακριβώς. Και στο σύντροφο όμως πολλές φορές επιλέγουμε επιπόλαια και μετά τον κατηγορούμε ή την κατηγορούμε γιατί δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας. Δηλαδή είναι αυτή η καψούρα, ας πούμε, το λεγόμενο. Ναι. Και ξέρετε, συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα πολύ συχνά. Ναι, αλλά μια καψούρα που θα έχει μεράκι, που θα έχει ζωντάνια, που θα έχει επένδυση, που θα έχει μέλλον ή μια καψούρα που θα είναι κάψιμο? Όλα τα τραγούδια τέτοια είναι, καταρχάς, τα δημόδια, τα οποία κυκλοφορούν έτσι, ναι, και ακούνε οι νέοι. Όλες οι πληγωμένες υπάρξεις. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά ξέρετε, είναι πολύ λίγο, είναι κάψιμο. Χάνεις τη δυνατότητα να πας πιο πέρα. Και ξέρετε κάτι, όποιος μας είναι βολικός, είναι αυτός που στη συνέχεια θα αποδειχτεί λίγος. Γι' αυτό δεν συμφέρει. Ναι. Μιλάτε για τις αρνητικές αλλαγές στη ζωή μας. Και γράφεται ότι αν ανέβει σε λάθος τρένο, φρόντισε να κατέβει στην πρώτη ευκαιρία. Και οι πηγές λοιπόν αυτών των αρνητικών αλλαγών που είναι η πικρία, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν καταφέρουν να μεταβολήσουν τις δυσκολίες της ζωής. Η εξουσία, η ματαιοδοξία. Η φιλοδοξία πολλές φορές όταν λειτουργεί ως κατασταλτικό ηρεμιστικό απέναντι στην αγωνία της θνητότητας. Το κυνήγι του πλουτισμού, η μιζέρια. Λέτε ότι η μιζέρια είναι ένα εσωτερικό μέγεθος, ψυχικό. Ψυχικό μέγεθος που σχετίζεται με μια εσωτερική έλλειψη. Ναι, η φτώχεια είναι οικονομικό μέγεθος, αλλά υπάρχουν πολλοί πλούσιοι σε συναισθήματα και σε εμπειρίες, σε φτωχοί άνθρωποι στα οικονομικά τους και υπάρχουν αφάνταστα μίζεροι άνθρωποι ανεξαρτήτως των καταθέσεών τους. Η μιζέρια είναι εκεί που κλείνομαι στα δοσμένα μου και δεν μπορώ να συναντήσω τον άλλον. Εκεί που πάω να εξασφαλιστώ και δεν ξέρω να ρυψοκινδυνεύω να ανοίγομαι. Εκεί που πάω να έχω επιθυμίες και κοιτάζω μόνο το κόστος και δεν κοιτάζω το τι θέλω να πετύχω. Άρα, εκ των πραγμάτων, όλο συρρυκνώνομαι. Και επομένως, είναι και πολύ σκληρό να ζήσει με έναν άνθρωπο που επιλέγει τη μιζέρια. Αλλά το ίδιο πράγμα το βρίσκουμε είτε σε κάποιους που έχουν πολλά χρήματα, είτε σε κάποιους που είναι πολύ φτωχοί, γιατί και στις δύο περιπτώσεις έχουν μείνει στους αριθμούς, στα ποσά. Είτε που τους διασφαλίζουν τα ποσά
για να μην κάνουν τίποτα άλλο σημαντικό στη ζωή τους, όλα να τα αγοράζουν, είτε γιατί θεωρούν πάλι ότι αγοράζουν τα πράγματα και δεν έχουν τα χρήματα για να τα αγοράσουν. Άρα και στις δύο περιπτώσεις από κάτω υπάρχει η ίδια νόσος. Και το ίδιο πράγμα είναι και στους ανθρώπους που δεν έχουν καμιά φιλοδοξία για τη ζωή, τόσο είμαι, δεν περιμένω κάτι καλύτερο, ή σε αυτούς που κυνηγούν διαρκώς το να αποδείξουν με την εικόνα τους ότι αξίζουν. Και αυτό είναι που κάποια στιγμή, συνεχώς δουλεύοντας την εικόνα ως προς τους άλλους, δεν έχουν τίποτα οι ίδιοι ως προς το δικό τους αυτό. Και επομένως εκεί υπάρχει... προσδιορίζονται διαρκώς. Θέλω να σταθούμε, γιατί το γράφετε ως αρνητική αλλαγή και με εντυπωσίασε, στην επιφανειακή ψυχοθεραπεία, γιατρέ μου. Ναι. Γιατί επειδή είναι πολύ της μοδός η ψυχοθεραπεία, θα ήθελα να το θίξετε αυτό. Και είμαστε υπεύθυνοι για... όχι μόνο για ποιους συντρόφους βρίσκουμε ή ποιους φίλους έχουμε, αλλά και με ποιους επιλέγουμε να μοιραστούμε τα σημαντικά θέματα της ζωής μας. Τώρα αυτό είναι πιο δύσκολο, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω και σας διακόπτω, αλλά πώς να διαλέξεις ένα καλό ψυχοθεραπευτή? Είναι πολύ δύσκολο, όχι? Δεν θέλω να μπω να είναι δώσω. Δύσκολο πάντως. Είναι όμως και κάτι που μπορούμε να το σκεφτούμε, πώς γίνεται. Mm-hmm. Για βοηθήστε μας. Αν αντί για την κουμπάρα τους διαλέγουν την ψυχοθεραπεύτρια για να τις λένε ό,τι θέλουν και αυτή να τους επιβεβαιώνει. Μάλιστα. Τότε εγώ θα έλεγα να ξαναπάνε στην κουμπάρα τους. Το κάτω-κάτω να κοστίζει λιγότερο. Ένα καφέ. Πιάστε κόκκινο, γιατί. Έτσι, μπράβο. Αυτό λοιπόν είναι που γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Αν ζητάς δηλαδή. Όχι. Αυτοεπιβεβαίωση. Να... βέβαια. Τότε έχεις αποφασίσει ότι θα χωρίσεις και πηγαίνεις και ζητάς από τον ψυχολόγο τι να κάνω. Χώρισε, αφού είναι τόσο χάλια η κατάσταση. Αλλά εκεί είναι μια επιφανειακή κατάσταση. Επιφανειακοί αλλαγές, οι οποίες αφορούν απλώς λίγες συμπεριφορές, απλώς κάποια επιφανειακά θέματα καθημερινότητας, και χάνεις τον τρόπο να σκεφτείς σε βάθος τα πράγματα, τι είναι αυτό που υπάρχει πίσω από τις συμπεριφορές σου, τι υπάρχει πίσω από τις επιλογές σου, γιατί φτάνεις σε μια αποτυχία, τι μεσολάβησε, πώς επένδυσες, πώς επέλεξες. Και αυτή η απαιτητική ενασχόληση όμως ταυτόχρονα μπορεί να έχει αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ναι. Γράφεται ότι κυρίως ουσιαστική αλλαγή σημαίνει η ανάληψη της προσωπικής μας ευθύνης. Ναι. Από την αρχή δηλαδή. Ναι. Η ευθύνη, όπως την ορίζουν οι άνθρωποι συνήθως, είναι με τη μορφή της ενοχής. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν θέλουν να την αναλαμβάνουν, γιατί είναι σαν να καταγράφουν την αποτυχία τους. Ενώ η ευθύνη, όπως ορίζεται κανονικά, είναι εξουσία. Οι θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνουν κάποιοι άνθρωποι είναι θέσεις εξουσίας. Άρα, αυτό που έχουμε να δούμε είναι ότι συμφέρει να αναλαμβάνω την ευθύνη μου, γιατί σημαίνει ότι μπορώ να οδηγήσω εγώ τη ζωή μου όπως θέλω. Έτσι. Άρα, δεν είναι κάτι που πρέπει να κάνω σαν ένα βαρύ έργο που πρέπει πάλι εγώ θα σηκώσω την ευθύνη, πάλι εγώ φταίω. Και εδώ είναι που έχουμε εμείς και δουλεύουμε πάντοτε με την προσωπική ευθύνη. Όποιος έρχεται για θεραπεία, μιλάμε και επικεντρωνόμαστε στη δική του ευθύνη, όχι γιατί φταίει για τα πάντα, αλλά γιατί αυτός μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα όπως θέλει ως προς τη ζωή του. Ναι. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι σχολιάζοντας τη γενιά αυτού που ονομάζουμε brain drain, ας πούμε, είστε πάρα πολύ θετικός. Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να αλλάξουν, να φύγουν από τη χώρα. Όλοι κλαίμε και εσείς γελάτε, γιατρέ μου, με αυτό. Όχι. Αστειεύομαι το λέω. Και κλαίω πάρα πολύ. Mm. Κλαίω για μας που τους χάνουμε. Βέβαια. Κλαίω για την πατρίδα μας που τους διώχνει. Έτσι είναι. Κλαίω και για τους για ίδιους που είναι μετανάστες. Δεν φανταζόσαστε, έχουμε πάρα πολλές, η ομάδα μου έχουν πάρα πολλά παιδιά, 30χρονα, δεν είναι παιδιά πια, είναι πολύ υπεύθυνοι άνθρωποι, σε όλα τα πλάτη της γης, όχι απλώς Αμερική ή Ευρώπη, έχουν σκορπιστεί παντού, που έχουν πάει με πολλές φιλοδοξίες, αλλά που τις είχαν για εδώ. Δεν διάλεξαν να φύγουν, διάλεξαν να μην μιζεριάσουν. Διάλεξαν να μην ψάχνουν για άλοθη, να πίνουν το καφέ, τον φρέντο με τα χρήματα της γιαγιάς και να βρίζουν τη μητέρα τους γιατί δεν έχει ετοιμάσει φαγητό όταν επιστρέφουν στο σπίτι από την καφετέρια. Διάλεξαν να είναι υπεύθυνοι.
διάλεξαν να υπερασπιστούν την πορεία τους μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έχουν βγει σε καταστάσεις που είναι πολύ απαιτητικές και μάλιστα κάποιες φορές μου είναι πολύ επώδυνο να ακούω ιστορίες αυτοί οι οποίοι είναι ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Ελλάδα, τα νέα παιδιά, οι νέοι επιστήμονες, γιατί είναι όλοι που είχαν εφόδια για να βγουν απ' έξω. Το άλλας της γης είναι. Το άλλας της Ελλάδος. Ακριβώς αυτό είναι. Έτσι. Και βρέθηκαν να απολογούνται για τη μιζέρια, την οικονομικά προβλήματα της Ελλάδας στους συναδέλφους στο εξωτερικό. Αλλά έχουμε μια μεγάλη διαφορά για αυτούς, γιατί πραγματικά τους νοιάζομαι και μου είναι πολύ σημαντική. Η καλύτερη Ελλάδα είναι, γιατρέ μου. Ναι. Ξέρετε κάτι, οι παλιοί μετανάστες φεύγανε και είχαν κοινότητες. Πηγαίνανε και είχαν. Και δεν είχαν και τόσο εφόδια. Δεν είχαν εφόδια, δεν είχαν γλώσσα, δυσκολευόντουσαν στη δουλειά τους και γυρνάγανε στην οικογένειά τους, στο σπίτι τους, στους δικούς τους και είχαν ομάδα και μοιραζόντουσαν τα δύσκολα που είχαν αντιμετωπίσει. Τα σημερινά παιδιά, αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι, πάνε πολύ καλά στη δουλειά τους. Έχουν μπει για να αποδείξουν ότι αξίζουν και πετυχαίνουν ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Είναι πολύ άξιοι, αλλά γυρνώντας πίσω... Είναι μόνοι τους καλωδιωμένοι στο διαδίκτυο. Μόνοι τους. Έτσι. Μόνοι τους. Η μοναξιά που έχουν είναι αφόρητη. Πραγματικά το ζούμε πάρα πολύ καλά, να είναι πολύ πετυχημένοι στη δουλειά τους, να παίρνουν ικανοποίηση από την επιβράβευση της πορείας τους, αλλά στην προσωπική ζωή να έχουν ελλείμματα. Να τους λείπει ο ήλιος της Ελλάδας, όχι μόνο σαν καιρικό φαινόμενο, αλλά σαν ψυχική οντότητα που μπορεί να ζεσταίνει και τις ψυχές. Και ακριβώς αυτό είναι που πονάω. Έχετε δίκιο και μακάρι, λυπάμαι που το λέω το μακάρι, αλλά μέσα από όλα τα αρνητικά υπάρχει και κάτι θετικό. Αυτή η νοσταλγία να είναι αυτή που θα τους φέρει πίσω, θα φέρει τα βήματά τους πίσω στη χώρα και μας. Και να είμαστε εμείς ικανοί να τους υποδεχτούμε και να κυρίως, μην τους πετάξουμε έξω. Κυρίως έχετε δίκιο, γιατρέ μου, αυτό είναι το σημαντικότερο. Μιλάτε για την αγωνία που έχουμε μπροστά στις υπαρξιακές αλλαγές και γράφετε συγκεκριμένα ότι η μνήμη θανάτου μπορεί να είναι πηγή καθοριστικών αλλαγών. Ναι. Υπάρχει ένα ρητό. Κράτα το μυαλό σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ναι. Για πείτε μας λοιπόν. Όταν μιλάμε για θάνατο, συνήθως οι άνθρωποι μέσα στη δυτική κοινωνία που το θεωρούν ταμπού, ναι, θέλουν να μην αναφερόμαστε σε κάτι τέτοιο. Εδώ είστε στην κατάλληλη εκπομπή, γιατρέ μου. Ελάτε. Είναι που δεν θέλουν να μιλάνε γι' αυτό, γιατί φοβούνται ότι θα μιλήσουμε για σκοτάδια, για καταστροφές, για κηδείες, για θανατήλες. Όταν κανείς μπορεί να σκεφτεί το τέλος του, το τέλος της ύπαρξής του, τότε αρχίζει και αναρωτιέται για το τέλος, αρχαιοελληνικά, σκοπό, στόχο, τον οποίο μπορεί να έχει η ζωή του. Άρα, όταν μιλάμε ότι υπάρχει ένα τέλος στην ατομικότητά μας, έχουμε να δούμε αν υπάρχει κάτι που δεν είναι εφθαρτό μέσα στη ζωή μας. Αν υπάρχει κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιζόμαστε. Αν είναι κάτι το οποίο αξίζει να το υπερασπιζόμαστε. Τι νόημα έχει η ζωή μου. Άρα, αν αρχίσω και σκέφτομαι τι νόημα έχει η ζωή μου, προς τα πού θέλω να είναι η ζωή μου, αν σκεφτώ και τρέξω την ζωή μου και πω ότι είμαι προς το τέλος και σκέφτομαι πώς πέρασα τη ζωή μου πριν, τότε εκεί μπορώ να πάρω αποφάσεις για το πώς θέλω να πάω το μέλλον μου. Είναι εκεί δηλαδή που με αφορμή το τέλος μου αποκτώ κριτήριο για το τι αξίζει και τι δεν αξίζει σε αυτή τη ζωή. Ναι. Να ζω στο παρόν μου, έτσι. Και να δίνω νόημα στο παρόν μου, αλλά με ένα τέτοιο τρόπο που να μην σταματήσει το παρόν μου στο σήμερα, αλλά το παρόν μου να κρατάει μέχρι τη τελευταία ανάσα μου. Να έχει νόημα η κάθε ανάσα μου. Ναι. Να μην ξοδέψω ανάσες σε μιζέρια. Ναι. Και βέβαια αρρωγό στο πλευρό μας είναι η βιολογία, η νευρολογία, γιατί γράφεται στο τέλος το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, αφορά στην νευροπλαστικότητα του εγκεφάλου μας. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραγιάννη, σας παρακαλώ. Ναι, είναι κάτι συγκλονιστικό που συμβαίνει τούτη στιγμή. Νέα δεδομένα. Εντελώς νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς οι απόψεις κάποιου ψυχοθεραπευτή που τα λέει αυτά. Είναι τα βραβεία Νόμπελ ιατρικής που έχουν πάει σε βιολόγους τις τελευταίες 15 ετίες. Έχουμε πια αποδείξεις μέσα από νέες νευροαπεικονιστικές μεθόδους ότι ο εγκέφαλός μας πια, εμείς το ξέραμε σε επίπεδο κλινικό, αλλά δεν μπορούσαμε να έχουμε τα διαγνωστικά εργαλεία. Έτσι. Mm-hmm. Τούτη στιγμή υπάρχουν απεικονιστικοί μέθοδοι που πια αποδεικνύουν ότι ο εγκέφαλος δεν είναι ένα κλειστό σύστημα, δεν είναι ένα όργανο
που υπάρχει δοσμένο, που διαμορφώνεται κάποτε και μετά φθείρεται με το χρόνο. Πάβουμε να μιλάμε για τον εγκέφαλο σαν περιοχές που ελέγχουν διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας και μιλάμε για δίχτυα. Υπάρχουν δίχτυα μέσα στον εγκέφαλο. Υπάρχουν τρόποι που ακόμα και αν έχω βλάβη σε μια περιοχή, αναπτύσσω δίχτυο και παρακάμπτω το βλάβη και παράγω υγεία. Τούτη στιγμή έχουμε την νευροπλαστικότητα που λέει, σπάζοντας τα ταμπού παλιών εποχών, ότι το νευρικό σύστημα δεν είναι μόνο ότι δίνεται και μετά υπάρχει φθορά, αλλά ότι μπορεί να αναγεννάται, μπορεί να δημιουργείται. Έχουμε δυνατότητες σήμερα να δούμε ότι, και αυτό είναι που αφορά την αλλαγή, ότι ο τρόπος ζωής μας διαμορφώνει τον εγκέφαλο. Έτσι. Όχι ο εγκέφαλός μας διαμορφώνει εμάς. Αλληλεπίδραση. Αλλά υπάρχει αλληλεπίδραση. Άρα, πώς έχω την καθημερινότητά μου, πώς βάζω τον εαυτό μου να αναπνέει, πώς βάζω τον εαυτό μου να σχετίζεται, άρα διαμορφώνω και τον εγκέφαλό μου. Βέβαια, ο εγκέφαλος έχει αυτό που λέμε την οικονομία του εγκεφάλου, πηγαίνει συνήθως προς τα γνώριμα, να διαβάσουμε το παρόν με τους όρους του παρελθόντος, με ό,τι ήξερε, αλλά αν αντισταθούμε σε αυτό, τότε αρχίζουμε και παράγουμε νέο διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης και το μέλλον. Ακριβώς αυτό είναι οι καλές σχέσεις που μπορούν να επιτρέψουν να διαβάσουμε με νέες μορφές, με νέες εμπειρίες, θεραπευτικές, διορθωτικές εμπειρίες, να διαβάσουμε πλέον το σήμερα με τα δικά μας μάτια, αλλά όχι μόνο το σήμερα, να διαβάσουμε και το παρελθόν με τα σημερινά μάτια και όχι με τα μάτια του παρελθόντος να κοιτάζουμε το παρόν. Να, και να αποκτήσουμε έναν πιο σταθερό βηματισμό για το μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά μέσα από την καρδιά μου για μια ακόμα εξαίρετη εκπομπή, ένα επίσης πολύ χρήσιμο βιβλίο. Να είστε καλά, να συνεχίζετε να γράφετε ωραία χρήσιμα βιβλία και να τα ξαναπούμε, κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Oh.